Θορυβημένο το χωριό Χόνδρωσης βγαίνουν μπροστά στο απίστευτο περιστατικό με ένα 45χρονο σε βάρος το οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και αποφάσισε να διαρρήξει ένα ακατοίκητο σπίτι και να κρυφτεί εκεί. Όπως αποκαλύφθηκε, ο Φυγόπινος το τελευταίο διάστημα έμενε σε κατοικία στο Καστρί. Σαν να μην του έφτανε, ήδη ένα σπίτι αποφάσισε να εισβάλλει και σε ένα δεύτερο, καθώς το πρώτο δεν είχε ψυγείο. Μάλλον δεν είχε ψυγείο από ό,τι καταλάβαμε στο ένα σπίτι και είχε ανοίξει τα δύο σπίτια ο φίλος μας. Και σίγουρα το διάστημα του καλοκαιριού πιθανόν να μην έχει βγει και καθόλου. Δεν το ξέρω αυτό. Και ο αδερφός της ζει στην Ιεράπετρα, τα σπίτια ήταν κλειστά, δηλαδή δεν ξέρω, μπορεί να. Και όλο το καλοκαίρι εκεί πέρα αυτός. Το σχέδιό του να παραμείνει μακριά από τυχόν αδιάκριτα βλέμματα και κυρίως από την τσιμπίδα της αστυνομίας απέδιδε αποτελεσματικά. Μέχρι τη στιγμή που η ιδιοκτήτρια μετέβη στο σπίτι, ενώ ο ίδιος απουσίαζε και διαπίστωσε πως υπήρχαν σημάδια που μαρτυρούσαν ότι κάποιος έμενε εκεί. Έχει ένα εξοχικό στο Χόνδρο, η οποία το επισκέπτηκε χθες κατά τη διάρκεια της μέρας. Και αντελήφθηνε ότι βρήκε στο ψυγείο της μέσα τρόφιμα, κρέας από ό,τι ενημερώθηκα. Το οποίο προφανώς δεν είχε τοποθετήσει η ίδια εκεί. Αντελήφθη ακριβώς απέναντι στο άλλο σπίτι που είναι του αδερφού της κυρίας ότι κάτι γινόταν μέσα. Η επόμενη κίνηση της γυναίκας ήταν να ενημερώσει τον πρόεδρο του χωριού που υπηρετεί ως αστυνομικός. Ο ίδιος έφτασε άμεσα έξω από το σπίτι της ιδιοκτήτριας και ενώ μιλούσαν οι δυο τους, διέκρινε μια φιγούρα στο απέναντι σπίτι που μάλιστα άνοικε στον αδερφό της γυναίκας. Τότε οι κάτοικοι συνέδραμαν, περικύκλωσαν το σπίτι και έτσι ο 45χρονος δεν κατάφερε να ξεφύγει. Αποκλείσανε τις εξόδους του σπιτιού, τις πιθανές εξόδους. Και τον κάναν τσακωτό μέσα στο σπίτι. Ήταν ακουστή η είδηση αυτή ότι ένας κακοποιός ανοίγει ένα σπίτι σε ένα χωριό και διαμένει μέσα παράνομα. Είναι κάπως ανησυχητικό. Ο 45χρονος Αλβανός συνελήφθη, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για κλοπές στην Ιερά Πέτρα το 2021.